Έχουμε μαζί μας την κυρία Ιωάννα Παυλίδου, υπεύθυνη παιδικής γιόγκας, καθηγήτρια παιδικής γιόγκας της ΧΑΝΘ, η οποία ΧΑΝΘ συμμετέχει στο παιδικό φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης Λεφαντάστικο. Σήμερα, τελευταία ημέρα, κυρία Παυλίδου, πραγματοποιήσατε αυτά τα μαθήματα παιδικής γιόγκας. Πείτε μας λίγο ποιοι είναι οι στόχοι της συγκεκριμένης δραστηριότητας στο πλαίσιο του παιδικού φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης Λεφαντάστικο. Όπως πολύ ωραία είπατε, είμαστε στη ΧΑΝ. Μόνο λάβαμε μέρος στο 4ο παιδικό φεστιβάλ του Δήμου Λεφαντάστικο. Ήταν μια δράση όχι μόνο παιδική γιόγκα, αλλά ήταν ένα τμήμα ανοιχτό οικογενειακή γιόγκα, θα λέγαμε, που ήταν δηλαδή και γονείς, οι οποίοι μπορούσαν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στα παιχνίδια που κάναμε. Οι στόχοι του συγκεκριμένου τμήματος είναι μέσα πάντα από το παιχνίδι και από ευχάριστες δραστηριότητες, το παιδί να έχει να γνωρίσει το σώμα του, να αποκτήσει διηγησία, να αποκτήσει παράλληλα και δύναμη, να μάθει να χαλαρώνει, να μάθει να ελέγχει τις κινήσεις του. Και ο συνδυασμός με τους γονείς είναι ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε πως μπορούν να κάνουν μαζί η μαμά ή ο γονιός και το παιδί κάποιες ασκήσεις. Και πώς μπορεί ο ένας να προσφέρει με αυτό το ανάλογο, να αλληλεπιδράσουμε μέσα από το παιχνίδι και από τις ασκήσεις. Μάλιστα. Η ιδιαίτερη περίοδος που ζει η χώρα, επειδή καθημερινά έρχεται σε επαφή με παιδιά, επηρεάζει την διάθεση και ψυχολογία. Γιατί οι γονείς τους, όπως καταλαβαίνετε, ζουν μια ιδιαίτερη κατάσταση στην πλειοψηφία ελληνική κοινωνία. Επηρεάζει τη διάθεση για αυτό το μάθημα, για αυτή τη δραστηριότητα της παιδικής γιόγκας. Γενικά για αθλητισμό πάνω στο συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για την κατάσταση, το πώς επηρεάζει τα παιδιά δεν είναι ειδικό γονείς. Ίσως προφανώς και τα παιδιά επηρεάζονται από πάρα πολλά. Με βάση την εμπειρία. Πολύ περισσότερα από όσα μας δείχνουν. Αυτό που μπορώ να πω μέσα στην εμπειρία μου είναι ότι τα παιδιά μέσα στη γιόγκα αποκτούν εφόδια για να μάθουν να χαλαρώνουν, να αντιμετωπίζουν το στρες, να ξέρουν πώς να χειριστούν τα συναισθήματά τους, πώς να εκτονώσουν το σώμα τους και όλο αυτό. Οπότε, ναι, θα έλεγα ότι μπορεί ένα παιδί να αποκτήσει εφόδια που θα χρησιμοποιήσει και το παιδί άπλο να φάβει στην ενδυλική ζωή του που θα έχει να αντιμετωπίσει στρεσογόνες καταστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ.